Γεια σας φίλοι και φίλες του Easy Greek. Είμαστε στην πολυκατοικία μας στην Αθήνα και σήμερα θα σας κάνουμε μία περιήγηση στο διαμέρισμά μας. Εδώ είμαστε στους εσωτερικούς χώρους της πολυκατοικίας στον διάδρομο. Αυτή είναι η πόρτα μας. Και τώρα θα ανοίξω την πόρτα. Βάζω το κλειδί στην κλειδαριά και ανοίγω την πόρτα. Και ποιος βγαίνει? Ο Μαλούφ ο γάτος, ο οποίος πάντα σαν καλός σκύλος μας περιμένει πίσω από την πόρτα. Έλα εδώ. Κλείνουμε την πόρτα. Και εδώ είμαστε στην είσοδο του σπιτιού μας. Αυτός είναι ο καθρέφτης. Εδώ είναι καπέλα, μαντίλια και άλλα. Και μια ομπρέλα, βλέπω. Και πίσω από τη Μαριλού, απέναντί μου, είναι το υπνοδωμάτιο. Αυτός είναι ένας πίνακας με πολύχρωμους χαμελέοντες που μας έκανε δώρο η Σάντρα, η φίλη της Μαριλένας. Και εκείνη τους ζωγράφισε. Αυτή είναι η κουρτίνα του υπνοδωματίου και τώρα ανέβω, κατεβάζω το πατζούρι. Για να έχει λιγότερο ή περισσότερο φως. Αριστερά είναι το κρεβάτι με το καρό σεντόνι και τα 3 μαξιλάρια και ένα τέταρτο με έναν κάκτο από πάνω. Αυτός είναι ο ανεμιστήρας. Είναι καλοκαίρι στην Ελλάδα, άρα είναι απαραίτητος. Συνεχίζουμε στον διάδρομο. Αυτή είναι η κουζίνα μας. Είναι, όπως μπορείτε να δείτε, πολύ μικρή. Είναι μικροσκοπική και κάθε φορά γίνεται αυτό. Κουτουλάω στα ντουλάπια. Εκτός των άλλων, είναι δύσκολο να μαγειρεύουμε, αλλά κάπως τα καταφέρνουμε. Έλα Μαριλού. Νεροχύτης. Εδώ είναι τα μπαχαρικά μας. Εδώ απλώνουμε τα πιάτα και τα ποτήρια για να στεγνώσουν. Εδώ έχουμε κουκούτσια από βερίκοκα, τα οποία προορίζονται για λικεράκι. Θα τα κάνουμε λικέρ, δηλαδή. Και αυτό είναι το ψυγείο. Μαγνητάκια από τα ταξίδια. Αυτά είναι λεμόνια που μας έχει δώσει η θεία της Μαριλένας από την αυλή της. Συνεχίζουμε. Αυτό είναι το μπάνιο. Ας μπούμε στο μπάνιο. Το οποίο είναι εξίσου μικροσκοπικό με την κουζίνα. Ο νηπτήρας, το ντουλαπάκι με τα πραγματάκια που χρησιμοποιούμε για την υγιεινή μας. Ο δοντόβουρτσες, ένα πλυντήριο που γεμίζει από πάνω και δεν λειτουργεί καλά. Τέλος, το ντους. Κοιτάξτε πόσο μικρό είναι το ντους. Και έχει τα σαμπουάν εκεί στη γωνία. Αυτό είναι το μεγαλύτερο δωμάτιο του σπιτιού. Είναι το σαλόνι. Αυτός είναι ο καναπές με πολλά μαξιλάρια σε διάφορα χρώματα. Εδώ είναι η τηλεόραση και το σύνθετο έπιπλο από πίσω. Μπορείτε να δείτε και τα διάφορα βιβλία που έχουμε. Αυτό είναι το ακατάστατο γραφείο μου. Εδώ δουλεύω και εδώ φτιάχνω κατά 90% τα επεισόδια του Easy Greek. Μπορούμε να περάσουμε στο μπαλκόνι. Κάθε διαμέρισμα που σέβεται τον εαυτό του στην Ελλάδα έχει ένα μπαλκόνι. Εδώ είμαστε στον δεύτερο όροφο, πάνω σε έναν σχετικά κεντρικό δρόμο. Αυτή είναι η αλόη. Αυτή είναι η βασιλική μας. Αυτό το πράσινο πλέγμα είναι για να μην βγαίνει ο γάτος, ο Μαλούφ, έξω από τα κάγκελα και να μην πηγαίνει στους διπλανούς, τους γείτονες, όπου τους είχε ενοχλήσει και τους είχε γρατζουνίσει τη σίτα πριν λίγες μέρες. Μαλούφ! Λοιπόν, αυτή ήταν η περιήγηση στο διαμέρισμά μας, στο μικρό μας διαμέρισμα. Και αυτό ήταν άλλο ένα επεισόδιο του Super Easy Greek. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε τη σελίδα μας στο Patreon, όπου μπορείτε να βρείτε ασκήσεις για αυτό το επεισόδιο, όπως και απομαγνητοφωνήσεις και πολλά άλλα καλούδια. Θα σας δούμε στο επόμενο επεισόδιο του Easy Greek ή του Super Easy Greek. Μέχρι τότε, γεια σας!